Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο που υπάρχει στις νεότερες εκδόσεις στο Windows 10. Για να το βρείτε λοιπόν αν έχετε ελληνικά Windows, γράψτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, θα το βρείτε ή βίντεο editor αν έχετε τα αγγλικά ή θα το βρείτε εδώ από το μενού εφαρμογών κάπου πιο κάτω, εδώ που λέει πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Τώρα, αυτό σίγουρα υπάρχει στις νεότερες εκδόσεις στο Windows 10, δεν ξέρω ακριβώς σε πιο παλιές αν υπάρχει ή όχι. Είναι και θέμα αν έχετε κάνει ενημέρωση και τα Windows 10, ειλικρινά δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς πότε είναι και πότε δεν είναι, γιατί η Microsoft αλλάζει συνέχεια τα πράγματα. Και επίσης αυτό το πρόγραμμα είναι και στην εφαρμογή φωτογραφίες. Υπάρχει δηλαδή μια συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο. Άμα ανοίξουμε την εφαρμογή φωτογραφίες, υπάρχει και εδώ το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Το ξαναλέω λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το ξεκινάω. φτιάχνω ένα νέο έργο, ένα project όπου θα κάνω το βίντεο μου και θα μου εμφανίσει εδώ να δώσω ένα νέο ένα όνομα για το έργο μου και έχω λοιπόν εδώ βάζω τα βίντεο και τις εικόνες και τα αρχεία ήχου με τα οποία θα δουλέψω με το προστίκ λοιπόν στη βιβλιοθήκη έργου από τον υπολογιστή μου θα ανεβάσω ό,τι στοιχεία έχω θα βάλω λοιπόν εγώ ένα βίντεο κλιπ αλλά μπορείτε να βάλετε και περισσότερα και εικόνες και αρχεία ήχου και αυτό λοιπόν πρέπει να το τοποθετήσω εδώ στο πίνακα διάταξης είναι δηλαδή η χρονογραμμή του βίντεο το σέρνω λοιπόν εδώ κάτω και εδώ δεξιά έχω μια προεπισκόπηση του βίντεο που έχω επιλέξει τώρα η πρώτη μου δουλειά είναι να κάνω ένα μοντάζ να κόψω δηλαδή σκηνές έχω να κόψω λοιπόν τη σκηνή εδώ με το κοριτσάκι και για να μικρύνω το βίντεο θα κόψω και τη σκηνή μετά την κάβα που είναι δηλαδή από το σημείο αυτό και μετά για να κόψω έχω δύο εργαλεία είναι το αποκοπή, το λεγόμενο τριμάρισμα όπου κόβω αναγκαστικά είτε από την αρχή είτε από το τέλος για να κόψω ενδιάμεσα έχω τη διαίρεση όπου διαιρώ τα διάφορα κλιπ και έτσι αφαιρώ αυτό που δεν θέλω. Ας δείξουμε και τα δύο. Θέλω να κόψω λοιπόν, θα πατήσω Αποκοπή και θέλω να κόψω από κάπου εδώ. Σέρνω λοιπόν εδώ την, την κεφαλή, κάπου εδώ λοιπόν. Άρα εδώ καθορίζω δεξιά σέρνω το σημείο αποκοπής από δεξιά. Από αριστερά τα αφήνω όπως είναι. Πατάω λοιπόν τέλος. Και έτσι έχω αφαιρέσει εντελώ αυτό που δεν θέλω. Μένει να κάνω τώρα λοιπόν να κόψω και τη σκηνή με το κοριτσάκι. Άρα εδώ θα κάνω αναγκαστικά διαίρεση. Θα διαιρέσω πρώτα από την αρχή της σκηνή. Σέρνω λοιπόν εδώ πιο πίσω Κάπου εδώ πατάω τέλος και έτσι έχει, έχει διαιρέσει το κλίπ μου σε δύο σημεία. Θα πάω στο δεύτερο τώρα κλίπ γιατί εδώ περιέχει τη σκηνή που θέλω να κόψω. Θα κάνω και εδώ διαιρέση και θα πάω τώρα προς το τέλος της σκηνής που θέλω να κόψω. Κάπου εδώ και εδώ τέλος λοιπόν να κάνω και εδώ διέρεση άρα θα πετάξω το τρίτο κλιπ που έχει γίνει αυτό εδώ το βλέπω και από εδώ λοιπόν όχι λάθος αυτό εδώ είναι που θέλω να πετάξω το μεσαίο το επιλέγω και αναπαράγω λοιπόν εδώ να ξέρω ποιο ακριβώς είναι ωραία το μεσαίο θα πετάξω το επιλέγω και πατάω εδώ διαγραφή και έχει τελειώσει τώρα το βασικό μου μορτάζ έχω αυτά που θέλω γύρω στα 15 δευτερόλεπτα 16 και μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα εδώ μου έχει να βάλω κάποια εφέ κάποια φίλτρα που έχει για κάθε κλιπ κάποια 3D εφέ να αλλάξω την ταχύτητα ενός κλιπ μπορώ να βάλω κείμενο πάνω στο κλιπ ας βάλω λοιπόν σε αυτό κείμενο πάνω γράφω λοιπόν το κείμενο και εδώ επιλέγω διάφορα στυλ που έχει για το κείμενο. Ας βάλω ένα κάτι τέτοιο και επιλέγω και τη διάταξή του που θα είναι σε ποιο σημείο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κουνήσω. Το βάζω λοιπόν στο κέντρο. Και από εδώ λοιπόν επιλέγω τη διάρκεια του κειμένου, πότε δηλαδή θα εμφανιστεί. Μπορώ να αξίσω τη διάρκεια και τη θέση του ακριβώς. Το βάζω λοιπόν κάπου εδώ, Όχι, θα το κάνω να είναι, πρέπει να είναι πιο μικρό το... Κάπου λοιπόν να ξεκινάει στην αρχή και να τελειώνει κάπου εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Πατάω λοιπόν τέλος. Και επίσης μπορώ να προσθέσω και κάρτες τίτλου σε οποιοδήποτε το σημείο στη μέση, στην αρχή στο τέλος όπου βάζω και εδώ ένα φόντο, αλλάζω το χρώμα φόντου, βάζω κείμενο όπως έβαζα και πριν, διαλέγω και το στυλ του και τη διάταξη και το χρόνο του και έτσι έχω τώρα π.χ. μια κάρτα τριών δευτερολέπτων, θα τις βύσω όμως τώρα εγώ και επίσης να προσθέσω μπορείτε να βάλετε εδώ μουσική υπόκρουση ή έναν ήχο από τον υπολογιστή σας. Εγώ τώρα θα ολοκληρώσω το βίντεο με το κουμπάκι εδώ, ολοκλήρωση βίντεο, θα διαλέξω την ποιότητα ή 1080 δηλαδή πιο καλή ποιότητα ή 720 εγώ όμως θα επιλέξω μια πολύ χαμηλή ποιότητα για να έχω έτσι μικρό αρχείο εδώ πιο πολλές επιλογές πατάω λοιπόν εξαγωγή και θα αρχίσει δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας του βίντεο θα του δώσω ένα όνομα και πατάω εδώ εξαγωγή θα αποθηκευτεί, κοιτάω σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτεί στο εικόνες και γίνεται η εξαγωγή. Και μόλις τελειώσει η εξαγωγή, αυτό μετά θα μου το ανοίξει για να δω λοιπόν την αναπαραγωγή του και να το δω καλύτερα και στο φάκελο του υπολογιστή. Εδώ λοιπόν να δω το μέγεθός του είναι στα 3,6 MB. Δεν κάνει τόσο καλή συμπίεση, αλλά είναι ικανοποιητικό. Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο των Windows.